μετά που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ. Το 2016 υπεγράφει η σύμβαση και όπως γίνεται όταν κινούμαστε για τα έργα υποδομών στη λογική του παλαιοκομματισμού, έτσι και αυτό το έργο δεν είχε σωστές μελέτες. Τον Ιούνιο λοιπόν του 17, αν θυμάμαι καλά, του 16 συγγνώμη, υποβλήθηκε νέος φάκελος για να διορθώσει τις μελέτες όσον αφορά την κάτω διάβαση πεζών, αλλά και το κομμάτι του οδικού δικτύου της κάτω διάβασης, του δρόμου. Έκανε 6 μήνες να εκριθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση και επομένως το έργο παραδίδεται σήμερα. Παραλήφθηκε από την Εργοσέ προς χρήση 31 δεκάτου, άρα να ζητήσουμε ένα συγγνώμη για την καθυστέρηση μιας εβδομάδας και 12 λεπτών που έκανα να έρθω εγώ από τις 11 η ώρα για την καθυστέρηση παράδοσης, αλλά να βγάλουμε και μερικά συμπεράσματα. Πρώτον, ότι όταν τα έργα δημοπρατούνται χωρίς ολοκληρωμένες μελέτες, έχουμε μερικούς μήνες καθυστέρηση, μερικά χρόνια αν δούμε δίπλα στο μετρό. Δεύτερον, πρέπει να συντομεύσουν και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες έγκρισης στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί για 6 μήνες τόσο η κάτω διάβαση των πεζών όσο και η κάτω οδική διάβαση δεν μπορούσαν να συνεχίσουν τις εργασίες. Είναι έτσι και χειρότερα. Καλά, έχετε το μικρόφωνο, λέτε ό,τι θέλετε. Δεν και είναι εσείς έτσι. Το είχατε, Δημαρχέ μου, πριν, αλλά δεν σας διέκοψα. Εγώ δεν ήμουν προκλητικός, είναι, εσείς είστε προκλητικός. Εγώ είμαι προκλητικός, αλλά λέω αλήθεια, μπορεί αυτά να τα ελέγξει, να τα ελέγξει όποιος θέλει και από τη διοίκηση της ΕΡΟΣΕ και από την υπηρεσία. Και είναι καλή μέρα, είναι καλό το κλίμα, δεν πειράζει κύριε Κυρίζογλου, εγώ σας αγαπάω σε προσωπικό επίπεδο, αλλά θα λέμε αλήθειες. Επίσης, μου έδωσε ο Δήμαρχος ένα φάκελο για μια πεζογέφυρα που χρήζει αντικατάστασης. Είναι 70 χρόνια γέφυρα αυτή μου έδωσε, πεζογέφυρα, και είναι δέσμευση.